Φίλες και φίλοι της Τέγης Βιτσέζος Κορνάρος, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη διαδικτυακή ομιλία από τον κύκλο αρχαιολογικών διαλέξεων, ένα παράθυρο από τη Σιτία στην καθημερινή ζωή της προϊστορικής Κρήτης. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τη δόκτωρ Αργυρό Ναυπλιώτη, οστεοαρχαιολόγο-βιοαρχαιολόγο, με την ομιλία της με τίτλο «Γραμμένο στα οστά, ανασυνθέτοντας τη ζωή του παρελθόντων πληθυσμών μέσα από τη μελέτη των οστών». Η κυρία Αργυρό Ναυπλιώτη έχει πτυχίο αρχαιολογίας, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη βιοαρχαιολογία. Η κατάρτιση και η ερευνητική εμπειρία της είναι στα πεδία της βιοαρχαιολογίας και της επιστημονικής αρχαιολογίας. Η έρευνά της άπτεται θεμάτων παλαιοπαθολογίας, μυοσκελετικής καταπώνησης, βιολογικής απόστασης σε παρελθόντες πληθυσμούς και εστιάζει στην εφαρμογή βιομοριακών αναλύσεων σε οστά αναφορικά με την παλαιοδιατροφή, την προέλευση και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, το παλαιοπεριβάλλον και την ταφονομία. Εισήγαγε πρώτη στην ελληνική αρχαιολογία την ανάλυση των ισοτόπων του Στρονδίου και ήταν η πρώτη που τη συνδύασε με αναλύσεις άλλων ισοτόπων για τη διερεύνηση πληθυσμιακών μετακινήσεων. Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνη βιοαρχαιολόγος σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα, 4 από αυτά είναι ενεργά, σε ανασκαφές και μουσιακές εκθέσεις διεθνώς. Έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων το European Commission, British Academy, Arts and Humanities Research Council και Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Καλησπέρα σας, κυρία Ναυπλιώτη. Κανονικά σήμερα θα είχαμε μαζί μας και τον κύριο Χαμηλάκη να κάνει την παρουσίαση και τον συντονισμό, αλλά συνέβη κάτι έκτακτο της τελευταίας στιγμής και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Κυρία Ναυπλιώτη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Στα πλαίσια αυτής της ομιλίας θα δούμε πώς η μελέτη των ανθρωπίνων οστών συμβάλλει στην αρχαιολογική έρευνα και στην ανασύσταση της βιολογικής και της πολιτισμικής ιστορίας ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν. Ο ανθρώπινος σκελετός είναι ένα μοναδικό αρχείο πληροφοριών για τη ζωή και ενίοτε για το θάνατο των ανθρώπων, το οποίο η βιοαρχαιολογική και η βιοανθρωπολογική έρευνα αποκωδικοποιεί και ερμηνεύει. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας, αντλώντας παραδείγματα μέσα από τη δική μου έρευνα στο χώρο του Αιγαίου, θα δούμε το εύρος και το είδος των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από τη μελέτη των σκελετικών υπολειμμάτων για τον άνθρωπο και τη ζωή του, μέσα από τα εξής παραδείγματα. Από το ναυάγιο των αντικειθήρων, παρότι χρονολογείται στον 1ο αιώνα π.Χ., το θέμα το οποίο πραγματεύεται αυτή η μελέτη, δηλαδή οι ανθρώπινες μετακινήσεις, είναι ένα κύριο θέμα στην αρχαιολογική έρευνα και οποιασδήποτε πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από τα οστά για αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικές, ειδικά όσον αφορά στην προϊστορική έρευνα, όπου στερούμαστε γραπτές μαρτυρίες. Ένα δεύτερο παράδειγμα περιλαμβάνει τον ταφικό κύκλο Α των Μυκηνών, που χρονολογείται στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., ενώ επίσης θα μιλήσουμε και για το νεκροταφείο του Καλοχωραφίτη στη Μεσαρά της Κρήτης, στο δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα δούμε πώς οι βιομοριακές αναλύσεις δειγμάτων οστών και δοντιών από ανθρώπους και από ζώα συμβάλλουν στην έρευνα στο πεδίο της παλαιοδιατροφής και των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσω αφορά στη Γνωσό στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Γιατί όμως μελετούμε τα οστά? Η μελέτη των οστών αποσκοπεί στο να ανασυνθέσει το ιστορικό της ζωής ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και να φωτίσει τη ζωή και ενίοτε το θάνατό τους. Για παράδειγμα, τι σήμαινε να είναι κανείς κυνηγός τροφοσυλλέκτης στην παλαιολιθική εποχή, ή βασιλιάς της Μυκήνας στη δεύτερη χιλιετία π.Χ., ή αγρότης στο Βυζάντιο όσον αφορά στην υγεία του, στη διατροφή του, στις φυσικές δραστηριότητες και σε συμπεριφορές όπως η μετανάστευση. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με το παράδειγμα του ναυαγίου των Αντικειθήρων. Με ένα μικρό δηλαδή σκελετικό σύνολο που χρονολογείται στον 1ο αιώνα π.Χ. και θα δούμε το εύρος των πληροφοριών που μπορούμε να πάρουμε από τη μελέτη αυτών των λιγοστών οστών. Το ναυάγιο των Αντικειθήρων είναι ένα πολύ γνωστό ναυάγιο. Είναι γνωστό για τον μηχανισμό των Αντικειθήρων, καθώς επίσης και για τα εξαιρετικά έργα τέχνης, τα οποία ήταν το φορτίο του πλοίου, μεταξύ των οποίων και ο έφηβος των Αντικειθήρων, που βλέπουμε εδώ, στο αριστερό, κάτω δεξί τμήμα της διαφάνειας. Επίσης, το ναυάγιο των Αντικειθήρων είναι πολύ σημαντικό, γιατί έδωσε, είναι το προημότερο ναυάγιο σε ελληνικά νερά, το οποίο απέδωσε σκελετικά υπολείμματα. Τα οστά τα οποία μελέτησα από το ναυάγιο των Αντικειθήρων προέρχεται από δύο επιχειρήσεις.
την πρώτη το 1900-1901 και τη δεύτερη το 1976. Και εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες αυτών των οστών, όπως σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η μελέτη μου έγινε το 2011 με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης για το ναυάγιο των Αντικυθύρων που έγιναν τον επόμενο χρόνο, το 2012. Το υλικό που εξέτασα περιλάμβανε 11 ανθρώπινα δόντια και 22 οστά τα οποία σώζονταν ελλιπώς. Βλέπουμε εδώ κάποια από αυτά τα οστά τα οποία μελέτησα. Τα συμπεράσματα, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, ταυτοποιήθηκαν τα εξής άτομα. Ένας νεαρός άνδρας, ηλικίες περίπου 20 με 25 ετών, ένας έφηβος, αδιάγνωστου φύλου, περίπου 15 ετών, και μία νεαρή γυναίκα, κάτω των 25 ετών. Ίχνη πόρωσης στον δεξιό οφθαλμικό κόγχο, σε αυτή τη θέση εδώ του κρανίου, καθώς επίσης και πόρωση στην εκτοκρανιακή, δηλαδή την εξωτερική επιφάνεια των βρεγματικών οστών, δηλώνει πιθανόν έλλειψη βιταμινών. Έλλειψη βιταμινών που συνδέεται με ελλιπή πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης κατά την περίοδο του απογαλακτισμού, δηλαδή κατά την βρεφική και νηπιακή ηλικία του ατόμου. Αυτό, δηλαδή αυτή η κατάσταση, η έλλειψη βιταμινών κατά την περίοδο του απογαλακτισμού, δεν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Και εδώ έχουμε παραδείγματα από το νεκροταφείο στον Κάλο Χωραφίτη στη Μεσαρά της Κρήτης, εδώ και εδώ. Να ρωτήσω αν βλέπετε τον δείκτη του ποντικού. Είναι λίγο μικρό, φαίνεται έτσι, είναι λίγο παραπάνω παρατηρητικότητα. Okay. Εντάξει. Ωραία. Βλέπουμε εδώ δύο περιπτώσεις από τον Καλοχαραφίτη, όπως είπα, στη Μεσαιρά της Κρήτης και μία ακόμα περίπτωση από μία επιφανειακή έρευνα στην Πεδιάδα, στη θέση Λάκκος Ζαμπά. Η παρουσία ανοιχτού ολεκρανικού βόθρου, δηλαδή αυτή της οπής εδώ, στο κάτω τμήμα του βραχιόνιου οστού, το βραχιόνιο είναι αυτό το οστό των άνω άκρων, αυτή η οπή στο κάτω άκρο του βραχιόνιου αποτελεί πιθανή ένδειξη για στενή βιολογική σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο άτομα του ναυαγίου. Περνώντας τώρα στην καταφύλλο σύνθεση των επιβενώντων του πλοίου, όπως είδαμε το κρανίο αυτό ανήκει μια νεαρή γυναίκα κάτω των 25 ετών. Κοντά σε αυτό το κρανίο ανεβρέθησαν αυτά τα χρυσά ενότια. Πιθανόν ανήκουν σε αυτή την γυναίκα. Επιπλέον ενδείξεις για την παρουσία γυναικών πάνω στο πλοίο περιλαμβάνουν την ευρωστία των μακρών οστών, καθώς επίσης και τις θέσεις πάνω στα οστά όπου προσφύονται οι μύες. Έτσι λοιπόν, εδώ, σε αυτές τις δύο φωτογραφίες, βλέπουμε 4 δεξιά βραχιόνια, δηλαδή 4 άτομα. Με βάση την ευρωστία αυτού του οστού, διαπιστώνουμε ότι πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με μία γυναίκα. Αυτό το οστό είναι λιγότερο εύρωστο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 3. Αυτό το έβριμα, δηλαδή η τεκμηρίωση της παρουσίας γυναικών πάνω στο πλοίο, είναι πολύ σημαντικό και φωτίζει σημαντικές λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή και για την μετακίνηση αυτή την περίοδο στην Μεσόγειο, δηλαδή στον 1ο αιώνα π.Χ. Η παρουσία γυναικών στο πλοίο δεν προβληματίζει, δεδομένου ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν επιβατικά πλοία, αλλά η μετακίνηση ταξιδιωτών μέσω θαλάσσης γινόταν με εμπορικά πλοία, τα οποία κατά περίπτωση δέχονταν και επιβάτες, τους οποίους εξυπηρετούσε ο προορισμός του πλοίου. Βέβαια, το πλήρωμα δεν παρήχε υπηρεσίες στους επιβάτες αυτούς, δηλαδή ούτε σύντηση, ούτε κάποια άλλη υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο οι επιβάτες συνοδεύονταν από τους βοηθούς τους όπου υπήρχε αυτή η ανάγκη. Στο κάτω τμήμα της διαφάνειας βλέπουμε ανάγλυφο παράστασης πλοίου από τον τάφο της Νεβόλια Τίτσε, χρονολογείται στο 79 μετά Χριστόν και προέρχεται από την Πομπεία. Βλέπουμε εδώ μία γυναίκα καθιστεί πάνω στο πλοίο. Θα περάσουμε τώρα
σε παραδείγματα που αφορούν μεγαλύτερες σκελετικές συλλογές και να μιλήσουμε αρχικά για τον ταφικό κύκλο α των Μυκηνών που χρονολογείται στην δεύτερη χιλιετία, στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Η μελέτη των οστών από τον ταφικό κύκλο α των Μυκηνών εγκαινιάστηκε, το πρόγραμμα δηλαδή που ξεκινήσαμε προκειμένου να μελετήσουμε αυτά τα οστά, εγκαινιάστηκε το 2006, ύστερα από πρόσκληση που απίφθινε στον καθηγητή Τζον Πράγκ, η τότε διευθύντρια της προϊστορικής συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η κυρία Λένα Παπάζογλου, προκειμένου να μελετήσουμε τα οστά και να κάνουμε την ανάπλαση του προσώπου δύο νεκρών από τον τάφο 6, αυτόν που απεικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία εδώ. Και εδώ βλέπουμε την επιστημονική ομάδα επί το έργο, στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το 2006 και αργότερα το 2007, όταν μελετήθηκε όλο το σύνολο του ταφικού κύκλου α. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν με τη δημοσίευση 4 άρθρων στο Annual of the British School at Athens. Όσον αφορά στους στόχους της οστεοαρχαιολογικής μελέτης των σκελετικών υπολοιμάτων, αυτοί περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση των υπολοιμάτων και το συσχετισμό τους με τους νεκρούς από τους τάφους 1 έως 6, τον προσδιορισμό του βιολογικού φύλου, τις ηλικίες θανάτου, την καταγραφή παθολογικών και μη παθολογικών σκελετικών αλλοιώσεων. Στα πλαίσια αυτής της ομιλίας όμως θα εστιάσουμε στη διερεύνηση της σχέσης της βιολογικής και της κοινωνικής υπόστασης αυτών των ατόμων. Δηλαδή θα δούμε κατά πόσο η ανώτερη κοινωνική υπόσταση αυτών των ατόμων κατόρθωσε να τους προστατεύσει από στρεσογόνους παράγοντες της καθημερινής ζωής. Θα δούμε δηλαδή κατά πόσον η ζωή τους θυμίζει τη ζωή μελών βασιλικών οικογενειών όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Για την μελέτη μας στηριχτήκαμε στο ημερολόγιο, στο ανασκαφικό ημερολόγιο του Παναγιώτη Σταματάκη, του Έλληνα αρχαιολόγου, ο οποίος μαζί με τον Σλίμαν ανέσκαψε το ταφικό κύκλο α των Μυκηνών στα τέλη του 19ου αιώνα και εδώ βλέπουμε αποσπάσματα από το ανασκαφικό ημερολόγιο του. Αντικείμενο αυτής της μελέτης και αντικείμενο αυτής της ομιλίας είναι ο άνθρωπος και η ζωή του. Γι' αυτό το λόγο θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης για κάθε ταφή χωριστά, συνοπτικά βέβαια, λόγω των χρονικών περιορισμών αυτής της ομιλίας. Εδώ βλέπουμε μια πρόχειρη σχεδιαστική απόδοση του εσωτερικού του τάφου 1 από το ημερολόγιο του Παναγιώτη Σταματάκη. Ο Παναγιώτης Σταματάκης στο σχέδιο αυτό απεικονίζει τους νεκρούς του τάφου 1, τους ονοματίζει χρησιμοποιώντας γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και δίνει τη σχέση τους με τα κτερίσματα. Και αυτό είναι ένα σχέδιο από τον τάφο 2. Δυστυχώς, όταν μελετήσαμε το υλικό στο μουσείο, δεν ήταν δυνατόν να εντοπίσουμε υλικό από τους τάφους 1 και 2. Και περνάμε στον τάφο 3. Αυτός είναι ο νεκρός Νίκατα τον Σταματάκη. Βλέπουμε εδώ στην σχεδιαστική αποτύπωση τη θέση του νεκρού μέσα στον τάφο. Αυτός είναι ο νεκρός Νί και αυτά είναι τα οστά του κρανίου, όπως αυτά σώζονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 35 με 45 ετών, ο οποίος είχε χάσει τον πρώτο και δεύτερο γομφείο του, τον πρώτο και δεύτερο τραπεζίτη. Βλέπουμε εδώ την αριστερή πλευρά της Άνω Γνάθου. Η προθανάτια απώλεια δοντιών συνδέεται με υψηλά ποσοστά εκτριγίας, δηλαδή οδοντικής πλάκας και περιοδοντίτιδας. Εδώ βλέπουμε τον νεκρό Μίκατα τον Σταματάκη. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 25 με 35 ετών. Ίχνη πόρουση στον δεξιό οφθαλμικό κόγχο αυτής της γυναίκας δηλώνουν πιθανή έλλειψη βιταμινών, η οποία συνδέεται με ελλειπή πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης κατά την περίοδο του απογαλακτισμού, όπως σχολιάσαμε για την γυναίκα από το ναυάγιο των Αντικυθύρων. Εδώ είναι ο νεκρός Λάμδα κατά τον Σταματάκη και αυτά εδώ είναι τα οστά του κρανίου όπως σώζονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για έναν ενήλικο άνδρα κάτω των 35 ετών. Στην ενδοκρανιακή επιφάνεια, δηλαδή στο εσωτερικό του κρανίου, στην ενδοκρανιακή επιφάνεια του μετωπιαίου οστού, είναι αυτό το
του κρανίου, βλέπουμε εδώ στην σχεδιαστική απόδοση του κρανίου τη θέση αυτών των αλλοιώσεων. Καταγράφηκαν λοιπόν σε αυτή την θέση παθολογικές αλλοιώσεις, δημιουργία νέου οστού, η οποία ταυτοποιήθηκε ως hyperostosis frontalis interna, δηλαδή ενδοκρανιακή υπερόστοση του μετωπιαίου. Αυτή η κατάσταση, παρότι η αιτιολογία της δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, πιθανότατα συνδέεται με κάποια ενδοκρινολογική ανομαλία. Αυτός, περνάμε τώρα στα οστά από τον τάφο 4 και αυτός είναι ο νεκρός πι κατά τον σταματάκι και αυτή είναι η χρυσή προσωπίδα η οποία συνδέεται με αυτόν τον νεκρό. Ενώ στο αριστερό τμήμα της διαφάνειας βλέπουμε τα οστά του κρανίου όπως αυτά σώζονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Σλίμαν στο βιβλίο του είχε συμπεριλάβει φωτογραφίες από το αριστερό μυριαίο εδώ και την κάτω γνάθο αυτού του νεκρού. Το μυριαίο όπως βλέπουμε είναι από τα οστά των κάτω άκρων. Και εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες των οστών αυτών, των ίδιων οστών, όπως σήμερα σώζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 30 με 35 ετών, το ανάστημα του οποίου υπολογίστηκε περίπου στα 1,70 με 1,72 μέτρα. Είναι ένα αρκετά ψηλό ανάστημα για τα δεδομένα της εποχής, όπου το μέσο ανάστημα για τους άνδρες κυμαίνεται μεταξύ 1,65 με 1,67 μέτρα. Στο αριστερό πόδι, η άρθρωση του δεύτερου μεταταρσίου με δύο οστά του ταρσού είχε υποστεί αγκύλωση, η οποία έχει πιθανότατα γενετική και όχι τραυματική αιτιολογία. Εδώ βλέπουμε τον νεκρό ξύ κατά τον σταματάκι και αυτά είναι τα οστά του κρανίου όπως σώζονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήταν ένας άντρας ηλικίας 30 με 35 ετών. Στην κάτω γνάθο είχε δημιουργηθεί απόστημα εξαιτίας προχωρημένης τεριδόνας, η οποία είχε καταστρέψει το μεγαλύτερο τμήμα της μήλης του πρώτου γομφίου. Αυτό θα πρέπει να έχει προκαλέσει έντονο πόνο σε αυτό το άτομο, γιατί είχε αποκαλύψει τον οδοντικό πολφό. Ο νεκρός ξύ κατά τον σταματάκι είναι ο νεκρός από τον ταφικό κύκλο α των μυκηνών, ο οποίος παρουσιάζει τις δρυμύτερες σκελετικές αλλοιώσεις, οι οποίες συνδέονται με έντονη μειοσκελετική καταπώνηση κατά την διάρκεια φυσικών, κατά την εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων. Βλέπουμε εδώ το δεξί βραχιόνιο και εδώ το αριστερό βραχιόνιο, ενώ εδώ σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε λεπτομέρεια από το δεξί βραχιόνιο αυτού του ατόμου. Η δημιουργία νέου οστού σε αυτή την περιοχή συνδέεται με έντονη μυοσκελετική καταπώνηση, ομοίως και η δημιουργία οστού στην πτέρνα. Εδώ βλέπουμε το νεκρό όμικρον κατά τον σταματάκι και αυτά είναι τα οστά του κρανίου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 20 ετών περίπου. Είχνει περιοστήτιδα στο δεξί μυριαίο αυτού του σκελετού, πιθανόν καταδεικνύει τραυματισμό ή μόλυνση. Η υφή του νέου οστού σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε ότι το οστό είναι χαλαρά οργανωμένο και η απουσία ενδείξεων επούλωσης, μαρτυρούν ότι το άτομο αυτό πέθανε προτού αναρρώσει από τον υπεύθυνο τραυματισμό ή την υπεύθυνη μόλυνση. Και αυτός είναι ο νεκρός σίγμα κατά τον σταματάκι, επίσης τον τάφο 4. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 20 με 25 ετών. Ελαφρά ίχνη πόρωση στον δεξί οφθαλμικό κόγχο δηλώνουν έλλειψη βιταμινών, όπως είδαμε και σε περιπτώσεις νωρίτερα. Και αυτός είναι ο νεκρός ρο κατά τον σταματάκι, επίσης μια γυναίκα ηλικίας 25 με 35 ετών και αυτά τα οστά του κρανίου της. Περνάμε στον τάφο 5. Ο Σλίμαν επεσήμανε για τους σκελετούς από τον τάφο 5 την εξαιρετική διατήρησή τους. Αυτός είναι ο νεκρός ταφ και αυτή είναι η χρυσή προσωπίδα η οποία συνδέεται με αυτόν τον σκελετό. Αυτά είναι τα οστά του κρανίου, η άνω και κάτω γνάθος όπως σώζονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 25 με 30 ετών και το ανάστημα αυτού υπολογίστηκε περίπου στο 1,80 με 1,82 μέτρα. Πρόκειται δηλαδή για έναν ιδιαίτερα εύρωστο άνδρα. Περιοστήτητα στη δεξιά κνήμη, η κνήμη είναι ένα από τα οστά των κάτω άκρων, η δημιουργία δηλαδή νέου οστού σε αυτή την περιοχή, πιθανότατα
καταδεικνύει είτε οστεοποίηση αιματώματος στη θέση αυτή, είτε πόρο κατά εξαιτίας κάποιας, δημιουργία πόρου εξαιτίας κάποιου κατάγματος του οστού σε αυτή τη θέση. Βλέπουμε ότι η περιοχή του νέου οστού είναι ελαφρά υπερυψωμένη, ενώ το νέο οστό είναι πλήρως ενσωματωμένο στο φλοιώδες οστό. Το άτομο αυτό, ο νεκρός Σταφ, είχε υποστεί ένα συνθλιπτικό κάταγμα ένα από τους οσφυϊκούς του σπονδύλους. Και εδώ βλέπουμε λεπτομέρεια, βλέπουμε τη γραμμή του κατάγματος στον σπόνδυλο. Ίχνη επούλωσης στην γραμμή του κατάγματος μαρτυρούν ότι το άτομο αυτό, ο νεκρός Σταφ, επιβίωσε του τραυματισμού. Η δυνατότητα, βλέπουμε λοιπόν ότι παρατηρώντας την περιοχή του κατάγματος, παρατηρώντας αλλοιώσεις και την μορφολογία του οστού στην περιοχή του κατάγματος, μπορούμε να συμπεράνουμε αν ο υπεύθυνος τραυματισμός ουσιαστικά προκάλεσε το θάνατο αυτού του ατόμου. Εν προκειμένου, ο άνθρωπος αυτός, ο νεκρός Σταφ, επιβίωσε αυτού του τραυματισμού. Όσον αφορά τώρα στα κατάγματα στην σπονδυλική στήλη, κατά το μεγαλύτερο αριθμό των περιπτώσεων αυτά προκαλούνται από πτώση από μεγάλο ύψος. Αντίθετα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα κρανίο γυναίκας από την Γνωσό, χρονολογείται στο 1750 με 1700 π.Χ. Έχουμε εδώ στην κορυφή του κρανίου μια περιθανάτια κάκωση, η οποία προκλήθηκε από φλόν όργανο. Και εδώ λεπτομέρειες από την περιοχή του κατάγματος. Ίχνη αρχικής επούλωσης στην θέση του κατάγματος μαρτυρούν ότι αυτή η γυναίκα επιβίωσε τουλάχιστον για 4 με 7 μέρες μετά τον τραυματισμό, ωστόσο κατέληξε πιθανότατα εξαιτίας αυτού. Επανερχόμαστε στα αποτελέσματα της μελέτης των οστών από τον τάφο 5. Αυτός είναι ο νεκρός Ύψιλον κατά το σταματάκι, ένας άνδρας ηλικίας 30 με 35 ετών. Και εδώ βλέπουμε κάποια επιπλέον άτομα στον τάφο 5 που αντιπροσωπεύονται από λιγοστά θράσματα οστών του κρανίου. Πρόκειται για έναν άνδρα νεαρής ηλικίας, πιθανόν άνω των 25 ετών, ένας επιπλέον άνδρας, πιθανόν 25 με 30 ετών, ένα νεαρό ενήλικο άτομο αδιάγνωστου φύλου, ένα πιθανόν ανήλικο άτομο επίσης αδιάγνωστου βιολογικού φύλου. Και εδώ είναι ο νεκρός Φι κατά τον σταματάκι. Εδώ βλέπουμε τα δύο ελλιπή οστά, πρόκειται για μία κνήμη και ένα βραχιόνιο, τα οποία συνδέονται με την ταφή βρέφους ηλικίας περίπου 2 ετών. Πιθανότατα πρόκειται για το βρέφος που ο Σταματάκης κατέγραψε στον τάφο 3. Ωστόσο, εμείς τα οστά αυτά τα βρήκαμε όταν μελετήσαμε το υλικό στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα βρήκαμε μαζί με τα οστά από τους τάφους 4 και 5. Και εδώ βλέπουμε τα χρυσά ελάσματα από τον τάφο 3 που συνδέονται με αυτήν την ταφή. Περνάμε τώρα στον τάφο 6. Εδώ είναι ο νεκρός Ψή κατά τον Σταματάκη, ένας άνδρας ηλικίας 20 με 25 ετών. Και εδώ τα οστά του σκελετού σε ανατομική διάταξη. Και αυτό είναι το πρόσωπο αυτού, σύμφωνα με την αποκατάσταση που έκανε ο συνεργάτης μας Richard Neal. Αυτός είναι ο νεκρός Χ κατά τον Σαματάκη, ένας άνδρας ηλικίας 25 με 35 ετών, το ανάστημα του οποίου υπολογίστηκε στα 1,65 μέτρα και φτάνει τα οστά του σε ανατομική διάταξη. Σκελετικές αλλοιώσεις στην ομοπλάτη και στην κνήμη, βλέπουμε εδώ τη θέση αυτών των αλλοιώσεων, συνδέονται με οστεοαρθρίτιδα σε αρχικό στάδιο. Επίσης, αυτοί οι οποίοι στο δεξί βρεγματικό οστό, στην ενδοκρανιακή επιφάνεια του βρεγματικού οστού, δηλώνουν μηνυγκίωμα. Τα μηνυγκιώματα, κατά το 85% των περιπτώσεων αυτών, είναι καλοήθης όγκη, χωρίς συνήθως ασυμπτωματική για τον πάσχοντα. Και εδώ είναι το πρόσωπο του νεκρού Χ, σύμφωνα με την αποκατάσταση του Richard Neave. Συμπερασματικά, ανακεφαλαιώνοντας τις παρατηρήσεις
για τους νεκρούς από το ταφικό κύκλο α των μυκηνών, παρά την καλή σκελετική υγεία, είδαμε μεγάλους και εύρωστους σκελετούς, χαμηλή συχνότητα οστεοαρθρίτιδας και κακώσεων, και παρά την καλή οδοντική υγεία αυτών, είδαμε μια χαμηλή συχνότητα τεριδόνας, η οποία είναι κοντινή στην χαμηλή συχνότητα τεριδόνας που έχω καταγράψει για σκελετικές συλλογές από την Γνωσό αυτή την περίοδο. Η υψηλή κοινωνική υπόσταση αυτών των ατόμων από το ταφικό κύκλο α δεν ήταν ικανή να τους απομονώσει πλήρως από στρεσογόνους παράγοντες, είτε αυτοί είναι παθογόνοι, είτε αυτοί είναι διατροφικοί, είτε συνδεόμενοι με φυσικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η ζωή τους ήταν σαφώς καλύτερη από αυτή ανθρώπων που ήταν σύγχρονοι με αυτούς. Και θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας που αφορά στην εφαρμογή βιομοριακών αναλύσεων σε ανθρώπινα σκελετικά υπολείμματα. Όπως είδαμε, ο σκελετός μας είναι ένα μοναδικό αρχείο πληροφοριών για τη ζωή μας. Οτιδήποτε τρώμε ή πίνουμε έχει φέρει ένα χημικό σήμα, το οποίο περνάει στον οργανισμό μας και καταγράφεται στους ιστούς του σώματός μας. Η βιοχημική ανάλυση ιστών του ανθρωπίνου σώματος μπορεί να ανιχνεύσει αυτό το χημικό αποτύπωμα και να το μετατρέψει στο χημικό σήμα των τροφών και του νερού που κατανάλωσε το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι αναλύσεις που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμε στην αρχαιολογική έρευνα είναι αναλύσεις ισοτόπων άνθρακα και αζότου σε σχέση με θέματα παλαιοδιατροφής και αναλύσεις οξυγόνου και στρωτίου σε σχέση με θέματα πληθυσμιακών μετακινήσεων. Θα ξεκινήσω με τις ισοτοπικές αναλύσεις του στρωτίου στην έρευνα στο πεδίο των πληθυσμιακών μετακινήσεων, προκειμένου να ολοκληρώσω το θέμα, να ολοκληρώσω τη μελέτη των οστών από τον ταφικό κύκλο α των μυκηνών. Εδώ, στο γράφημα αυτό, απεικονίζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων στρωτίου σε δείγματα δοντιών από 11 καφές από τον ταφικό κύκλο α των μυκηνών. Πώς μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το γράφημα? Στον κάθετο άξονα απεικονίζονται οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του στρωτίου. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται, δίνονται οι ταφές από τις οποίες προέρχονται τα δείγματα που αναλύσαμε. Οι μαύρες ράβδοι στο γράφημα αυτό δηλώνουν τις τιμές του στρωτίου σε δόντια. Κάθε ράβδος είναι μία τιμή, κάθε ράβδος είναι ένα άτομο από τον ταφικό κύκλο α των μυκηνών. Η γκρι οριζόντια λωρίδα, αυτή η λωρίδα εδώ, δηλώνει το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στην περιοχή των μυκηνών και ευρύτερα στην αργολίδα. Συνοπτικά, αν ένα άτομο έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην περιοχή που έχει ταφεί, τότε η τιμή του στρωτίου στα δόντια του ή στα δόντια της θα είναι ίδια ή παρόμοια με το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στην περιοχή όπου τάφηκε. Αν αυτές οι τιμές διαφέρουν, αυτό σημαίνει ότι το άτομο αυτό μετακινήθηκε κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του μετά το σχηματισμό των δοντιών του. Τι βλέπουμε σε αυτό το γράφημα? Οι τιμές για αυτά τα δύο άτομα πέφτουν εντός των ορίων για το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στις μυκήνες και ευρύτερα στην αργολίδα. Έτσι λοιπόν μπορούν αυτές οι ταφές να ταυτοποιηθούν ως ταφές αυτοχθόνων στην περιοχή της αργολίδας. Ομοίως, αυτές οι 6 ταφές, οι οποίες απέδωσαν τιμές, οι οποίες είναι ελαφρά ψηλότερες από το ανώτερο όριο για το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στην αργολίδα, οι τιμές αυτές πιθανόν ανήκουν σε άτομα τα οποία ταυτοποιούνται ως αυτόχθονες στην περιοχή της αργολίδας. Ωστόσο, οι 3 τιμές αυτές, τα κόκκινα βέλη, δείχνουν στις τιμές, μάλλον στις ταφές στις οποίες μετρήθηκαν αυτές οι τιμές, αυτές οι 3 ταφές, οι οποίες ανήκουν σε γυναίκες, έδωσαν τιμές οι οποίες είναι υψηλότερες από το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στην αργολίδα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε ως ταφές ετεροχθόνων στην περιοχή αυτή. Προκειμένου να εξετάσουμε πιθανή προέλευση για αυτά τα άτομα, συγκρίναμε με δεδομένα, δημοσιευμένα δεδομένα, για το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Εδώ βλέπουμε τους 2 χάρτες που έχω δημοσιεύσει μέσα στα τελευταία 2 χρόνια για το βιολογικά διαθέσιμο στρόντιο στο Αιγαίο. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα,
αυτές οι τρεις ταφές θα μπορούσαν να προέρχονται, αυτά τα τρία άτομα θα μπορούσαν να έχουν γεννηθεί και να έχουν μεγαλώσει στην Κρήτη ή σε κάποια άλλη περιοχή με αντίστοιχη γεωλογική, με αντίστοιχη γεωλογία. Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ, αυτό το αποτέλεσμα μάλλον, είναι πολύ ενδιαφέρον δεδομένης της έντονης μινωικής επιρροής στα κτερίσματα του τάφου 3 από τον ταφικό κύκλο Α. Συγκεκριμένα, η ταφή αυτή, ο νεκρός μη κατά τον Σταματάκη, συνδέεται με αυτό το κόσμημα, το οποίο απεικονίζει γυναικεία μορφή σε μινωικό ένδυμα, μια θεότητα, όπως τη χαρακτηρίζει ο καθηγητής Oliver Dickinson. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχέσεων ανάμεσα στην Κρήτη και στις Μυκήνες αυτή την περίοδο, στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο παράδειγμα, στο παράδειγμα της παλαιοανακτορικής και νεοανακτορικής Κνωσού και θα δούμε τα πρώτα ανθρώπινα ισοτοπικά δεδομένα για την διατροφή των κατοίκων της ανακτορικής Κνωσού. Για αυτή τη μελέτη ανέλησα δείγματα ανθρωπίνων και ζωικών οστών από δύο νεκροταφεία, το νεκροταφείο του Αηλιά και από τον θολωτό τάφο στους κάτω Γυψάδες. Και χρησιμοποίησα την παλαιοδιατροφή ως ένα μέτρο για την ποιότητα της ζωής και ένα μέσο για τη διερεύνηση ενδεχόμενων κοινωνικών διαφορών ανάμεσα στους κατοίκους της Κνωσού αυτή την περίοδο, την δεύτερη χιλιετία π.Χ. Συνοψίζοντας τις βασικές αρχές αυτής της μεθόδου, οι τιμές των ισοτοπικών λόγων του άνθρακα και του αζότου σε συμπαγή ανθρώπινα οστά αντικατοπτρίζουν μέσες ισοτοπικές τιμές για τις τροφές, τις οποίες αυτά τα άτομα κατανάλωσαν τα τελευταία 10 με 15 χρόνια της ζωής τους. Συγκεκριμένα, η ανάλυση του ισοτοπικού λόγου του άνθρακα στοχεύει στο να διακρίνει ανάμεσα στην κατανάλωση πρωτεΐνης χερσαίας και θαλάσσιας προέλευσης. Ενώ οι αναλύσεις των ισοτόπων του αζότου στοχεύουν στο να ανιχνεύσουν την κατανάλωση υδάτινων διατροφικών πόρων και να προσδιορίσουν τη θέση ενός ατόμου στην τροφική αλυσίδα. Όσο πιο ψηλά είναι ένας οργανισμός στην τροφική αλυσίδα, τόσο πιο ψηλές είναι οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του αζότου στα οστά του. Για τη μελέτη, όπως είπα, ανέλησα 93, για τη μελέτη αυτή ανέλησα 93 δείγματα οστών από ανθρώπους και ζώα από την περιοχή της Κνωσού. Από αυτά τα δείγματα, 80 έδωσαν κολαγόνο εξαιρετικά καλής διατήρησης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 2016 και απεικονίζονται σε αυτή τη διαφάνεια εδώ και στις επόμενες τις οποίες θα συζητήσουμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το γράφημα. Στον κάθετο άξονα απεικονίζονται, δίνονται οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του αζότου. Εδώ αυτές είναι οι τιμές από δείγματα ανθρωπίνων οστών. Όσο πιο ψηλές, δηλαδή όσο πιο ψηλά πάμε στον κάθετο αυτόν άξονα, όσο πιο ψηλές είναι οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του αζότου, τόσο πιο σημαντική, τόσο πιο μεγάλη είναι η ποσοστιαία συμβολή ζωικής πρωτεΐνης στη διατροφή των ατόμων. Όσο πιο χαμηλά είναι οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του αζότου στα ανθρώπινα οστά, τόσο χαμηλότερη είναι η συμβολή της ζωικής πρωτεΐνης στην διατροφή τους. Στον οριζόντιο άξονα, εδώ, δίνονται οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του άνθρακα. Σε αυτή την περιοχή του γραφήματος, στο δεξί τμήμα του γραφήματος, δηλαδή από το μείον 18,5 περίπου και δεξιά στο γράφημα, οι τιμές για τα δείγματα των ανθρώπων δηλώνουν κατανάλωση θαλάσσιας πρωτεΐνης. Οι τιμές στο κάτω τμήμα του γραφήματος, που κυκλώνουμε εδώ με κόκκινο χρώμα, είναι τιμές αζότου και άνθρακα από ζωικά δείγματα. Είναι τιμές αναφοράς που χρησιμοποιούμε για να ερμηνεύσουμε τις τιμές των ανθρώπων. Η γκρι οριζόντια λωρίδα σε αυτό το γράφημα εδώ περιλαμβάνει τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 της χιλής πάνω από την ανώτερη τιμή, αυτήν εδώ, ανώτερη τιμή αζότου που μετρήθηκε σε ζωικό δείγμα.
Και για τις τιμές αυτές, για τους ανθρώπους των οποίων οι τιμές πέφτουν μέσα σε αυτή την κρυλωρίδα, συμπεραίνουμε υψηλή κατανάλωση πρωτεΐνης από φυτοφάγα ζώα. Για όλους αυτούς δηλαδή που πέφτουν εντός των ορίων αυτής της κρυλωρίδας, συμπεραίνουμε ότι κατανάλωναν υψηλά ποσοστά ζωικής πρωτεΐνης. Για όσους οι τιμές πέφτουν κάτω από αυτή την κρυλωρίδα, δηλαδή για αυτούς που κυκλώνονται εδώ με πράσινο χρώμα, συμπεραίνουμε σημαντική ποσοστία συμμετοχή φυτικής πρωτεΐνης στη διατροφή τους. Δηλαδή η διατροφή τους στηριζόταν κυρίως σε φυτικά προϊόντα. Ενώ οι υψηλότερες τιμές αυτές εδώ, υψηλότερες από την κρυλωρίδα, δηλώνουν μια ιδιαίτερα σημαντική κατανάλωση πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης πρωτεΐνης από ψηλότερα τροφικά επίπεδα, δηλαδή κατανάλωση ψαριών και ενδεχομένως θυλαζόντων ζώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τιμές για την ισοτοπική αναλογία του άνθρακα και του αζότου ακολουθούν μια ευρεία κατανομή, τόσο όσον αφορά στον κατακόρυφο άξονα, στο γράφημα αυτό, όσο και στον οριζόντιο άξονα, και αντικατοπτρίζουν ένα εύρος διατροφών με διαφορετικά ποσοστά κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης, συμπεριλαμβανομένης και της θαλάσσιας. Διακρίνουμε δύο ομάδες κυρίως. Την ομάδα Α, με κόκκινο χρώμα εδώ, η οποία οι άνθρωποι αυτοί κατανάλωναν συστηματικά θαλάσσια πρωτεΐνη, ενώ η ομάδα Β, με πράσινο χρώμα στο γράφημα, κατανάλωνε ένα μείγμα χερσαίας φυτικής και ζωικής πρωτεΐνης, ενώ δεν κατανάλωνε συστηματικά θαλάσσια πρωτεΐνη, ίσως περιστασιακά μόνο. Προκειμένου να εξετάσουμε τυχόν διαφορές στη διατροφή ανάμεσα στα δύο φύλλα, δηλαδή ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, στο γράφημα αυτό οι ταφές ομαδοποιούνται με βάση το φύλλο τους. Και χρησιμοποιούμε διαφορετικά σύμβολα προκειμένου να διακρίνουμε αυτές τις ταφές. Όπως βλέπετε στο υπόνημα του γραφήματος, οι ανδρικές ταφές και οι γυναικείς διακρίνονται. Ο αστερίσκος χρησιμοποιεί και η οριζόντια γραμμή χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ταφές για τις οποίες δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το βιολογικό τους φύλλο. Η κατανομή των τιμών για τους άνδρες και τις γυναίκες, έχει μεγάλο εύρος και καταδεικνύει ένα εύρος διατροφών και για τα δύο φύλλα. Προκειμένου να διερευνήσουμε διαφορές στην διατροφή ανάμεσα στα άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς τάφους, στο γράφημα αυτό οι ταφές ομαδοποιούνται με βάση την προέλευσή τους. Δηλαδή, όπως βλέπουμε στο υπόμνημα του γραφήματος, με διαφορετικά σύμβολα δηλώνονται οι διαφορετικοί τάφοι, οι ταφές από διαφορετικούς τάφους. Το τρίγωνο χρησιμοποιείται για τις ταφές από τον τάφο 1, ο αστερίσκος για τις ταφές από τον τάφο 5, το ανεστραμμένο τρίγωνο για τις ταφές από τον τάφο 6, το χ για τις ταφές από τον τάφο 7 και το τετράγωνο για τις ταφές από τον τάφο 9. Η κατανομή των τιμών στο γράφημα αυτό έχει μεγάλο εύρος για κάθε τάφο χωριστά και καταδεικνύει λοιπόν ένα εύρος διατροφών για κάθε τάφο. Έτσι λοιπόν δεν παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα άτομα των διαφορετικών τάφων όσον αφορά στην διατροφή τους. Προκειμένου να συγκρίνουμε την διατροφή των κατοίκων της Ανακτορικής Κνωσού με τη διατροφή κατοίκων του νησιού από άλλες θέσεις, στο γράφημα αυτό συμπεριλάβαμε παλαιοδιατροφικά δεδομένα από τους ύστερομινωικούς 3 α, β αρμένους στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε λοιπόν με πράσινο χρώμα ότι οι τιμές για τους αρμένους ομαδοποιούνται σε αυτήν την πολύ στενή περιοχή του γραφήματος. Συγκρίνοντας με παλαιοδιατροφικά δεδομένα από τους ιστερομινωικούς 3 αρμένους, τα δεδομένα από την νεοανακτορική κνωσό, το επίπεδο διατροφής στην ανακτορική κνωσό συμπεραίνουμε ότι ήταν πάνω από το μέσο όρο. Το μεγαλύτερο, το εύρος των τιμών που παρατηρούμε για τον τιμών άνθρακα και αζότου που παρατηρούμε σε δείγματα από την ανακτορική κνωσό, ερμηνεύεται καλύτερα με χρονικούς όρους. Γι' αυτό τον λόγο, στο γράφημα αυτό, οι ταφές ομαδοποιούνται με βάση τη χρονολόγησή τους. Έτσι λοιπόν,
Με τρίγωνο δηλώνονται οι ταφές υπάλληλο ανακτορικές ταφές από τον Αηλιά, ενώ με αστερίσκο και με τετράγωνο δηλώνονται οι νεοανακτορικές ταφές τόσο από τον Αηλιά όσο και από τους κάτω γυψάδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους νεοανακτορικούς χρόνους ο πληθυσμός της Κνωσού κατανάλωνε υψηλότερα ποσοστά ζωικής πρωτεΐνης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτό το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμφωνεί με τις ενδείξεις του υλικού πολιτισμού που μαρτυρούν αυξημένα ποσοστά ευημερίας τόσο για την, γενικότερα για την Κρήτη και ειδικότερα για την Κνωσό αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο των νεοανακτορικών χρόνων. Εδώ θα σταματήσω. Προκειμένου να έχουμε χρόνο για συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω την έρευνά μου, την εφορία αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Βρετανική Σχολή Αθηνών, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, το National Oceanography Center στο Southampton και φυσικά τους χρηματοδότες των μελετών μου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το INSTAP, φυσικά, το British Academy, το Knossos Trust και το Leventis, και το Ίδρυμα Leventi. Επίσης, τους συναδέλφους μου, αρχαιολόγους, συντηρητές και φύλακες, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατόν να κάνω αυτή την έρευνα. Να ευχαριστήσω επίσης τη Στέγη Κορνάρος για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση και φυσικά εσάς για τον χρόνο σας. Θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να σας ευχαριστήσουμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ συναρπαστική η ειδικότητά σας και γενικά ο κόσμος της αρχαιολογίας είναι μαγικός, αλλά ειδικότερα αυτό που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επομένως, τώρα όποιος θέλει από το κοινό να κάνει κάποια ερώτηση μπορεί είτε στο chat, είτε πατώντας το εικονίδιο με το χεράκι για να πάρει το λόγο προφορικά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω και για την επόμενη διαδικτυακή ομιλία του κύκλου που θα γίνει την Τετάρτη στις 30 Μαρτίου από την Δόκτωρ Σιμών Ζίμερμαν Κουόνι, οι μινωικές μες στην Αυγή της Δυτικής Ιατρικής. Στις 7 η ώρα πάλι, Τετάρτη, θα ενημερωθείτε αύριο ή την Παρασκευή με όλες τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Η κυρία Σαρπάκη, βλέπω, έχει κάποια ερώτηση. Κυρία Σαρπάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Είναι όντως εξαιρετική. Δεν ξέρω, μ' ακούτε? Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, πολλά από τα οστά που ήταν παλιά, που βρίσκανε παλιά σε ανασκαφές, δεν τα παραδίδανε στο Εθνικό Μουσείο. Είχα μάθει τελείως τυχαία ότι τα παραδίδανε στο Ανθρωπολογικό Μουσείο των Αθηνών. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα Ανθρωπολογικό Μουσείο όπου έχει στιβαγμένα οστά από διάφορες θέσεις και ανακατεμένα. Νομίζω, Ανάγια, αναφέρεσαι στο μουσείο που ήταν διευθυντής μέχρι πρόσφατα ο κύριος Πίτσιος, αν το κάνω λάθος. Ναι. Πριν ήταν η Λίλια Νικαραλή, παλιότερα. Ναι. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, σε διακόπτω. Αν θες να ολοκληρώσεις την... έχεις απόλυτο δίκιο. Αρκετά ώστε και ειδικού ενδιαφέροντος για εμάς τους αρχαιολόγους, γιατί πρόκειται για αρχαιολογικές συλλογές. Συγκεκριμένα θυμάμαι, επειδή συνέπεσε με μια περίοδο που προσπαθούσα να ανιχνεύσω ένα υλικό της πρώιμης εποχής του Χαλκού από τον Μαραθώνα, γνωρίζω ότι υπήρχε στο Ανθρωπολογικό Μουσείο και φυσικά ήταν λίγο δύσκολη η πρόσβαση. Δεν κατάφερα να το δω
μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης μου. Και όντως θα ήταν καλό να το γνωρίζει το ειδικό κοινό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει οστεολογικό υλικό, ότι ενδεχομένως εκεί μπορεί να αναζητήσει κάποια υλικά που είναι χρήσιμα για τις μελέτες του. Είναι δύο άλλες ερωτήσεις μικρές, έτσι, δεν ξέρω. Η μία είναι, ποια είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να δώσει κανείς. Τι πρέπει να κάνει κανείς όταν βρίσκει ανθρώπινα οστά, δηλαδή πρέπει να τα πλύνει ή πρέπει να περιμένει τον ειδικό για να γίνει ο καθαρισμός. Το πρώτο που μπορεί να κάνει κανείς είναι πρώτα απ' όλα να τα αφήσει να στεγνώσουν, δηλαδή όχι βέβαια σε εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία, σε ένα στεγνό περιβάλλον, σε ένα ισχυρό περιβάλλον να στεγνώσουν και μετά συνιστάται να αποθηκεύονται. Δεν θα συνιστούσαμε να πλένονται, διότι για δύο λόγους. Πολλές φορές είναι ιδιαίτερα εύθραυστα, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα τα πλέναμε, γιατί αυτό θα τα κατέστρεφε περισσότερο, αν είναι ιδιαίτερος ευπαθή. Και επειδή για τις αναλύσεις τις πιο ειδικές, τις βιομοριακές, αναφερόμενες στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας αυτής, ότι μπορεί να αλλοιωθεί το χημικό σήμα, το βιογενές δηλαδή χημικό σήμα αυτών των οστών με τη χρήση του νερού ή άλλων υλικών, υγρών που θα σκεφτόταν κάποιος να χρησιμοποιήσει. Οπότε αυτές θα ήταν οι πρώτες συμβουλές για την διάσωση των νοστών. Όσο λιγότερη μεταχείριση, τόσο καλύτερα. Επίσης, μια μικρή ακόμα. Ποιος αριθμός οστών χρειάζεται? Δηλαδή, ακόμα και ένα οστό, αν βρει κανείς ανθρώπινο οστό, μπορεί κανείς να κάνει κάποιες από αυτές τις αναλύσεις ή χρειάζεται ένα δείγμα που να είναι πιο αξιοπρεπές? Πολύ, πολύ καλή ερώτηση, Ανάγια. Και όπως καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα. Αν είναι κάποια ταφή η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και το ένα οστό, θα το αξιοποιήσουμε και θα φροντίσουμε να το εντάξουμε συγκριτικά με άλλες συλλογές και να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα. Αλλά είναι κατά περίπτωση ο αριθμός του συνόλου που θα θέλαμε να πετύχουμε στις αναλύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγυρο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά είναι. Εξαιρετικά αυτά που κάνεις. Σε ευχαριστώ, Άγυρο. Ευχαριστούμε. Έχουμε ερώτηση από τον κύριο Κουτρούλη. Κύριε Κουτρούλη, σας ακούμε. Μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας και να πάρετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα. Ακούγομαι, γιατί μιλάω από κινητό. Ναι, μια χαρά. Ωραία, να είστε καλά. Καταρχήν πάλι συγχαρητήρια, γιατί πολύ ενδιαφέρουσα παρουσιάσεις που κάνετε στέγη του Φερνάρος και στην κυρία Αναφλιώτη. Μια απορία, κυρία Αναφλιώτη. Οι αποκαταστάσεις προσώπων, γιατί δεν σας κρύβω ότι έτσι αισθάθηκα επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, οι αποκαταστάσεις προσώπων πόση πιστότητα έχουν, μόνο στα γενικά χαρακτηριστικά ή μπορούμε να πάμε ακριβώς πίσω? Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Ο συνεργάτης μας, Richard Neave, τον οποίο ανάφερα όταν έδειξε αυτά τα δύο πρόσωπα από τον ταφικό κύκλο Α, συνεργαζόταν όλα αυτά τα χρόνια, τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί, συνεργαζόταν με την αστυνομία εδώ στην Αγγλία. Είναι δηλαδή με τους δικαστικούς ανθρωπολόγους. Αυτές οι αναπλάσεις χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από ειδικούς προκειμένου να γνωρίσουν ανθρώπους για τους οποίους δεν έχουμε στοιχεία. Επομένως, είναι αρκετά κοντά στο πρόσωπο που απεικονίζεται, που αναπλάθεται, το πρόσωπο του ανθρώπου το οποίο στοχεύουμε να αναπλάσουμε. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σας μεταφέρω λίγο και τα μηνύματα που έχουμε στο chat. Η κυρία Μαριάννα Κατηφόρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο κύριος Ξενοφών Μούσα, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τσιποπούλου Μεταξία, θερμά συγχαρητήρια. Ο κύριος Άκης Τσόνος Αργυρό, θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική και περιστατωμένη παρουσίαση. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Δέσποινα Μαχιουδάκη, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σε σχέση με την πορεία του ανθρώπινου είδους. Ευχαριστώ πολύ.
με κάποιους χρήστες που δεν έχουμε το όνομά του, αλλά φαντάζομαι ότι είναι γνωστό σας. Μπράβο Αργυρό, εξαιρετική όπως πάντα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα Μαραγκού, θερμά συγχαρητήρια. Από την κυρία Βιβή Αποστολάκου επίσης. Η κυρία Δραγασάκη Μαγδαληνή, θερμά συγχαρητήρια. Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο κύριος Γιαννακάκης Μιχάλης, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Βλέπετε, έχει μεγάλη απήχηση. Και από τον κύριο Ράχο επίσης συγχαρητήρια. Να περάσουμε σε άλλη μία ερώτηση. Ο κύριος Ανιψητάκης, μπορείτε να πάρετε, να ανοίξετε το μικρόφωνο και να πάρετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Να ευχαριστήσω και τη Μαριάννα την Κατηφόρη που την οργάνωσε αυτό το κύκλο που είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να κυρία Ναυπλή ότι σε τι βαθμό έχει αξιοποιηθεί αυτή η ιδιαίτερα ειδική έρευνα νομίζω που κάνετε ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο που οι αρχαιολόγοι γενικά παρουσιάζουν τις καταστάσεις που έχουν μελετήσει. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν θέλετε. Μας είπατε για τη διατροφή, μας είπατε για τις μετακινήσεις. Πού οραματίζεστε ότι μπορεί να φτάσει αυτή η μέθοδος, να μας δώσει τι καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή και ελπίζω να τα καλύψω αυτά τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω το πρόγραμμα το οποίο δεν είχα χρόνο να κάνω κάποια αναφορά. Το πρόγραμμα το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή τρέχω στο ΙΤΕ είναι ένα πρόγραμμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αφορά στο μεγάλο ερώτημα της νεολιθικής εξάπλωσης από την Ανατολία στην υπόλοιπη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Και εκεί χρησιμοποιούμε συνδυαστικά μεθόδους αρχαίου DNA, ισοτόπων και φυσικά τα αρχαιολογικά δεδομένα. Και ουσιαστικά αυτό είναι που θέλουμε, αυτό τον συγκερασμό των επιστημών προκειμένου να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, τα μεγάλα ερωτήματα στην αρχαιολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαντώντας όλα στο πρώτο ερώτημα που θέσατε, η κυρία Σαρπάκη μπορεί να πει και να προσθέσει στη δική μου την απάντηση. Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, εγώ ξεκίνησα το διδακτορικό μου το 2002. Οπότε μπορώ να πω ότι δουλεύω 20 χρόνια πλέον στην έρευνα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει άρδιντο το τοπίο. Βλέπουμε ότι η συνεργασία με τους αρχαιολόγους, δηλαδή οι αρχαιολόγοι και εμείς οι αρχαιολόγοι, γιατί και εγώ αρχαιολόγος είμαι στο πρώτο μου πτυχίο, αλλά έχω εξειδικευτεί σε αυτές τις ειδικές αναλύσεις. Η συνεργασία μας είναι πιο στενή πλέον και δεν περιορίζεται όπως πριν από 2-3 δεκαετίες στο να γράψουμε ένα κεφάλαιο εμείς και ένα κεφάλαιο κάποιοι άλλοι ειδικοί και να βγάλουμε ένα συλλογικό τόμο. Τώρα πλέον συνεργαζόμαστε από την αρχή της έρευνας και παράγουμε έτσι καλύτερα και εγκύτερα στην αλήθεια, αν μπορούμε να το πούμε αυτό ποτέ, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας, να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο να ανασυνθέσουμε την πραγματικότητα του παρελθόντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα τελευταία 10 χρόνια αυτό πλέον είναι γεγονός. Στην Ελλάδα μιλάω συγκεκριμένα, ότι το βλέπουμε αυτό. Οι συνεργασίες είναι έντονες, δυνατές και με πολύ ωραία αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα μεταφέρω και τα ευχαριστήρια του κύριου Φιλόπουλου Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχουμε λάβει. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα για ερωτήσεις ή αν θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια τοποθέτηση ή η κυρία Σαρπάκη πάνω σε αυτά που υπόθηκαν. Ωραία, ο κύριος Θεοτόκης Θεοδούλου έχει
κάποια ερώτηση, μπορείτε να πάρετε το λόγο, σας ακούμε. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια, κύριε Αναστασία. Εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρον να ακούμε τις άλλες πλευρές των... τα άλλα παράθυρα που υπάρχουν στην επιστήμη μας. Εννοείται ότι με προσκάλεσε ιδιαίτερα η αρχή της ομιλίας σας με το ναυάγιο των αμφιθύρων. Νομίζω ότι είχαμε πει σε κάποια άλλη στιγμή ότι και ο τελευταίος νεκρός που βρέθηκε το 17, αν θυμάμαι καλά, ή το 16, πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα. Επίσης υπάρχουν ευρήματα και από το ναυάγιο που δείχνουν ότι άρα πιθανόν να μιλάμε για μια δεύτερη γυναίκα στο ίδιο ναυάγιο, πράγμα που όπως είπατε δεν είναι παράξενο. Ας πούμε ξέρουμε από το διήγηση για το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου ότι έχουμε 250 άτομα πάνω στο οποίο ταξιδεύει ο Παύλος. Συνεπώς, είναι λογικό ότι μέσα στους επιβάτες υπάρχουν γυναίκες, ενδεχομένως να είναι μια πλούσια κυρία ή κάποιες πλούσιες κυρίες που ταξιδεύουν. Μάλιστα έχουμε και κάποια περίεπτα που ενδεχομένως να σημαίνουν μικρούς δούλους που ταξίδευαν με το καράβι. Εν πάση περιπτώσει είναι εκπληκτικό, γιατί πραγματικά συνθέτοντας όλες αυτές τις πληροφορίες προσπαθούμε να πλησιάσουμε, όπως είπατε και εσείς, την εικόνα, την γενική εικόνα που θα είχαμε, που έχουμε από τον αρχαίο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ήλπιζα να είστε στην παρουσίασή μου για να το δείτε. Είχαμε μιλήσει λίγο για αυτό, αλλά είναι ωραία που συμπληρώνεται έτσι με τα νεότερα ευρήματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό. Ελπίζω να έχουμε κάποια στιγμή συνεργασία και στην Κρήτη. Ωραία. Κι εγώ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι τον κύριο Θεοδούλη θα τον έχουμε κοντά μας στις 13 Απριλίου. Θα κλείσει ο κύκλος διαδικτυακών ομιλιών με την δική του διάλεξη και την περιμένουμε με χαρά. Η κυρία Σαρπάκη θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση. Κυρία Σαρπάκη, σας ακούμε. Ναι, συγγνώμη. Σε αναφορά που αυτό που είπε ο κύριος Ανιψητάκης, νομίζω ότι κάπου είναι αισιόδοξη η Αργυρό και χαίρομαι που είναι αισιόδοξη. Εξάλλου και οι θέσεις που χρησιμοποιεί είναι ιδιαίτερα ειδικού κύρους. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώς η αρχαιολογία στην Ελλάδα βρίσκεται σε προχωράει με διάφορες ταχύτητες. Υπάρχουν οι αρχαιολόγοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες άλλες επιστήμες για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τα δεδομένα τους. Όπως στη ΣΥΤΗ, ας πούμε, έχουμε και την Τσιποπούλου, ουσιαστικά πολλά άτομα τα οποία χρησιμοποιούν άλλες επιστήμες για να ερμηνεύσουν πολλά δεδομένα, αλλά υπάρχουν και αρχαιολόγοι οι οποίοι ούτε καν παίρνουν δείγματα και ειδικά στις υπηρεσίες. Δηλαδή υπάρχει αυτή δυστυχώς η αρχαιολογία των πολλών ταχυτήτων στην Ελλάδα ακόμα. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, όταν πετάμε κάποιο υλικό, είτε αυτό είναι οστεοαρχαιολογικό, βρίσκεται στα μπάζα, ή πετάμε περιβαλλοντικό υλικό, ξεχνιέται, δεν έχει σημασία, αλλά όταν πάμε να πάρουμε μία άδεια για να το μελετήσουμε ή να το μεταφέρουμε κάπου αλλού για να το μελετήσουμε με καλύτερα μηχανήματα, η γραφειοκρατία είναι τόσο απαγορευτική πολλές φορές που πια χάνεις και το κουράγιο να το κάνεις. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι μια... Δεν ξέρω ποια είναι η εντύπωσή σου, Αργυρό, αλλά η δικιά μου καμιά φορά είναι αισιόδοξη εξαρτάται με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και γι' αυτό στέκομαι στο θετικό, δηλαδή στο ότι βλέπω αυτή τη δυναμική και γι' αυτό ήθελα και εσύ να το πεις, επειδή έχεις μακρότερη πορεία στο χώρο, δηλαδή πώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ομάδες πλέον είναι περισσότερο δεμένες, όπως πρέπει να είναι, γιατί στο τέλος να βγάλω εγώ σαν οστεολόγος τα αποτελέσματά μου, αλλά να μην έχει προηγηθεί
όλο το διάστημα μία επικοινωνία, αλλά όταν λέμε για επικοινωνία, δηλαδή να δουλεύουμε παράλληλα τα υλικά ο καθένα, τα υλικά του ο καθένας με τους άλλους, αυτό το βλέπω σε προσπάθειες και σε ομαδικά έργα των τελευταίων 10 χρόνων. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν υπάρχει ομοφωνία σε αυτό, δεν είναι μια ομοιογενής εικόνα, θα πρέπει να στοχεύουμε σε αυτό. Εγώ στέκομαι σε αυτό, εντάξει, θέλω να είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα, επειδή βλέπουμε τα αποτελέσματα, καλά αποτελέσματα αυτού του συνδυασμού των επιστημών, ότι θα το μιμηθούν όλοι. Έχεις και πρέπει λίγο να απλοποιήσουμε και την γραφειοκρατία σε πολλά τέτοια θέματα. Σαν υπουργείο, δηλαδή, νομίζω. Ναι. Μιλάω τώρα ως συνταξιούχος και δεν... χωρίς φόβο και δέος. Βέβαια, τα πάμε καλύτερα και αυτό είναι καλό επίσης. Δηλαδή, σε σχέση με τις πρώτες αιτήσεις που έκανα για δειγματοληψία το 4-5 και παίρνανε μεγάλο χρονικό διάστημα να διεκπαιρεωθούν, τώρα διεκπαιρεώνονται γρήγορα. Και αυτό είναι θετικό. Μ' αρέσει το γεγονός ότι ελέγχεται η διαδικασία, γιατί από την εμπειρία μου με άλλες χώρες γίνεται κάτι περίεργο. Είναι καλό, φαίνεται ότι έχει λογική, με κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε. Εξαρτάται από τις εφορίες, βέβαια. Ναι, ακριβώς. Μερικές εφορίες είναι πιο φιλικές και άλλες λιγότερο. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι σωστό που θέτεις εδώ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Βέβαια, το γεγονός ότι έχουμε τον νόμο και τη διάταξη, αυτό είναι με το μέρος μας, όσον αφορά εμάς που κάνουμε τις αιτήσεις, ότι επικαλείσαι τον νόμο, λες, να, ο νόμος, η οδηγία, η εγκύκλειος λέει αυτό, και εφόσον τα κάνεις όλα όπως πρέπει, θα έχεις το επιθυμητό. Με μια καλή εναρμόνιση, θα είμαστε καλύτερα. Πολύ σωστή παρατήρηση, Ανάγια, και σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ το έργο μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά εσύ, Ανάγια. Επομένως, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, στο σημείο αυτό που μπορούμε να κλείσουμε, δεν βλέπω κάτι άλλο, κάποια ευχαριστήρια βέβαια που θα ήθελα να μεταφέρω από το chat, από την κυρία Κόπακα, την κυρία Φουστέρη, τα ευχαριστήριά τους και τα συγχαρητήρια για την σημερινή ομιλία, και από την κυρία Νεκταρία Μαυρουδή, Αργυρός, ευχαριστούμε πολύ. Τα ανθρώπινα οστά στα χέρια των ειδικών μπορούν να δώσουν εξαιρετικά εύστοχες απαντήσεις. Ας εξακολουθήσουμε να θέτουμε τις σωστές ερωτήσεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ναυπλιώτη, που μας κάνατε την τιμή να κάνετε αυτή την διάλεξη για τη στέγη Βιτσέντος Κορνάρος και το κοινό μας. Εγώ ευχαριστώ όλους σας, εσάς ιδιαιτέρως για την πρόσκληση, όλη την ομάδα και φυσικά όλους όσους συμμετείχαν και παρακολούθησαν. Ευχαριστώ για τον χρόνο τους. Εμείς και εμείς σας ευχαριστούμε. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, με την διάλεξη της Dr. Σιμών Ζίμερμαν Κουόνης στις 7. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Καληνύχτα.